Το φράγμα του 1,1 εκατομμυρίου αναμένεται να σπάσουν φέτο οι διοκτήτε αυτοκινήτων που θα έχουν καταθέσει τι πινακίδε κυκλοφορία του στην τελευταία 7 ετία, οι οποίε και αποτελούν πονοκέφαλο για το οικονομικό επιτελείο. Αν βέβαια στα παραπάνω προσθεθούν και οι περίπου 800.000 ιδιοκτήτε που κινούν παράνομα τα οχήματά του χωρί να έχουν καταθέσει τι πινακίδε κυκλοφορία του, δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορία και ασφάλεια, αλλά ούτε τα έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο, τότε πονοκέφαλο μετατρέπεται σε τεράστιο ακάθι για το Όσον αφορά στην καταβολή των μειωμένων τελών κυκλοφορία σε περίπτωση άρση ακινησία για το 2017, το Οικονομικό Επιτελείο δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα ισχύσει και το 2017. Πάντω, το 2016 η απόφαση που ενεργοποιούσε την καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορία σε περίπτωση άρση ακινησία δημοσιεύθηκε στι 12 Μαου, με αποτέλεσμα να μην κάνουν χρήση του ευνοϊκού μέτρου πολλοί διοκτήτε αυτοκινήτων, αλλά πάρα πολλέ εταιρείε ανικιάσεων και χρονομίσθωση οχημάτων. Ασφαλισμένοι οι οποίοι παράλληλα με την αγροτική δραστηριότητα απασχολούνται ως μισθωτοί πάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Αυτό διευκρινίζεται σε εγκύκλου του Υπουργείου οι η οποία εξεδόθη σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο σχετικά με περιπτώσεις νέων ασφαλισμένων, οι οποίοι υπήρχαν στην ασφάλιση του ΟΚΑ και έλαβαν αποφάσεις εξαίρεσης από το ΙΚΑ ω Εκεί που θα διευκρινίζει το νέο καθεστώ για την εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων θέρμανση σε μεμορωμένα διαμερίσματα πολυκατοικιών, ετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια, προκειμένου να διευκρινίσει τι προποθέσει αποκοπή από το σύστημα κεντρική θέρμανση. Νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα, υπενθυμίζεται, προβλέπει δυνατότητα τοποθέτηση αυτόνομων συστημάτων χωρί προηγούμενη έγκριση από το 51% των συνδιοκτητών που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώ. Οι Σχεδόν τριπλάσια επιτόκια για τα δάνεια που παίρνουν από τι τράπεζε σε σχέση με τι επιχειρήσει των άλλων χωρών τη Ευρωζώνη. Όπω προκύπτει από τα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το μέσο επιτόκια για τα δάνεια των ελληνικών επιχειρήσεων υποχώρησε τον Νοέμβριο στην Ελλάδα στο 4,77% από 5,08% τον Οκτώβριο και 5,19% τον Νοέμβριο του 2015. Στην Ευρωζώνη, όμω, το μέσο επιτόκια για τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθε τον Νοέμβριο σε μόλι 1,82%, 1,83% τον Οκτώβριο και 2,13% τον Νοέμβριο του 2015.